Από τις 10 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 6 το απόγευμα προσήλθαν στις κάλπες τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να αναδείξουν το νέο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την επόμενη τετραετία. 6.000 περίπου μέλη είχαν το δικαίωμα ψήφου, τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για συμμετοχή περίπου 2.000 ατόμων στα εκλογικά τμήματα που στήθηκαν σε Κοζάνη, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα και Φλόρινα. Η προσέλευση είναι πάρα πολύ καλή, έχει μια γλυκιά ροή η ψηφοφορία, είναι ήρεμα όλα και εξάλλου έτσι πρέπει να είναι, διότι εμείς είμαστε πιστωτικό ίδρυμα, είμαστε τράπεζα και πρέπει να έχουμε και την ανάλογη συμπεριφορά και προς τους ψηφοφόρους, τα μέλη μας, τους συνεταίρους μας, αλλά και μεταξύ μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, εξάλλου φωνάζω συνέχεια ότι ελάτε να ψηφίσετε, αναδείξτε αυτό το υπέροχο εργαλείο που κάναμε στην περιοχή μας. Πιστεύω ότι μέχρι στις 6 ώρα θα συνεχιστεί αυτή η ροή. Οι υποψήφοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινό ψηφοδέλτιο ήταν 27, με το νέο ΔΣ να είναι εκ των πραγμάτων ανανεωμένο, καθώς 3 από τους 9 του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου δεν ήταν ξανά υποψήφοι. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ανακήρυξή του από την Εφορευτική Επιτροπή, θα αναδείξει τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του, με τον απερχόμενο πρόεδρο Παναγιώτη Αποστολίδη να είναι αυτός που έχει εκφράσει το ενδιαφέρον ώστε να ξαναδιεκδικήσει την προεδρία. Απόψε, εφόσον η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύξει τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν εκλεγεί ως μέλη, ως διοικητικό συμβούλιο, μπορούμε και αύριο αν θέλουμε να αναδείξουμε το νέο διοικητικό συμβούλιο, διότι η τράπεζα δεν μπορεί να καθυστερεί, πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία του διοικητικού συμβουλίου και στην Τράπεζα της Ελλάδος και παντού. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 9 μέλη, είναι ο Πρόεδρος, οι 2 Αντιπρόεδροι, ο Γραμματέας και ο Ταμείας και τα μέλη.